Κύριε Κατσάκη, το σχόλιο σας για την τρέχουσα επικαιρότητα και δι' της εξελίξης με τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι γνωστό ότι είναι εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα το ζήτημα. Είναι μια νεοναζιστική εγκληματική οργάνωση που με την κάλυψη των διοκτικών αρχών αλλά και του κράτους μπόρεσε να εμφανιστεί και χάρη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπόρεσε να εμφανιστεί ως ακραία αντισυστημική δύναμη και με αυτόν τον τρόπο να κερδίσει έναν κόσμο ο οποίος χωρίς πολιτική παιδεία και εκφράζοντας το άσχημο χτύπημα στο πολιτικό σύστημα την στήριξε. Τώρα την κατηβαλίζει το ίδιο το πολιτικό σύστημα που την έφτιαξε με στόχο να δημιουργήσει τα πλαίσια και τις προϋποθέσεις μιας ποινικοποίησης γενικά της πολιτικής δήμωσης, της πολιτικής ζωής, ιδιαίτερα απέναντι σε εκείνες τις δυνάμεις που μιλάνε ξεκάθαρα ενάντια στην πολιτική, ενάντια σε αυτό το καθεστώς. Ποια είναι η άποψή σας για τη θεωρία των δύο άκρων? Υπάρχουν δύο άκρα? Υπάρχει καλή και κακή βία? Όχι. Υπάρχει η βία που ασκεί αμυνόμενος ένας λαός και υπάρχει η βία που ασκεί η εξουσία εναντίον του λαού. Η βία της εξουσίας εναντίον του λαού είναι θεμελιωδώς αντιδραστική, είναι μαύρη βία και σαν τέτοια πρέπει οφείλει να ανατραπείς. Είναι η βία του να σε εξωθεί σε ανεργία, στην εξαθλίωση, το να γίνεις άπορος, το να μην μπορείς να επιβληθείς. Είναι οι χειρότερες μορφές βίας που μπορεί να ασκήσεις σαν εξουσία απέναντι στο λαό. Ο λαός συνήθως ασκεί βία συνολικά όταν απειλείται. Είτε όταν απειλείται από ένα καθεστώς τυραννίας ή όταν απειλείται από ένα εξωτερικό εχθρό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε μια δημοκρατία μόνο ο λαός έχει το δικαίωμα να ασκεί βία. Βεβαίως καταφέρνει στη βία μόνο όταν απειλείται. Από εκεί και πέρα, στην πραγματικότητα αυτό που έχουμε, που ζούμε στις μέρες μας, είναι ένα φασιστικό καθεστώς, χωρίς, όχι με την αυστηρή έννοια του όρου ή των ιστορικών προκειοριστικών, αλλά ένα καθεστώς το οποίο έχει απόσχει τελείως από τις λαϊκές πολιτικές προσδοκίες, το οποίο έχει αποφασίσει με κάποιο τρόπο, το οποίο είναι αδιανόητο για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ότι πρέπει να πεθάνει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, προκειμένου να ενισχυθούν ή να στηριχθούν τα συμφέροντα ξένων δανειστών και ξένων δυνάμεων σε βάρος αυτής της χώρας. Αυτό από μόνο του, ο ελληνικός νομικός και πολιτικός πολιτισμός το θεωρεί εσχάτη προδοσία, σφετερισμός λαϊκής κυριαρχίας. Είναι το Σύνταγμα 120 παράγραφος 3 και η αντίστοιχη νόμη του ποινικού δικαίου. Με αυτή την έννοια, ο ελληνικός λαός, όσο συνεχίζει να υπάρχουν αυτές τις κυβερνήσεις, εξωτείται στάση. Δηλαδή, τι άλλο μπορεί να κάνει? Δηλαδή, διαμαρτυρήθηκε, βγήκε σε απεργίες, έκανε διαδηλώσεις. Σε όποιον και να συζητήσεις, και αυτό το ξέρουν και όλοι οι βουλευτές, όλοι οι πολιτικοί, δεν είναι δυνατόν να είναι χαζοί, το ξέρουν και το ομολογούν άλλωστε, είναι έξω φρενών με αυτή την πολιτική. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει ο λαός για να μην εφαρμοστεί αυτή η πολιτική που αποφασίζουν άλλοι ερήμην του και σε βάρος? Εδώ πλέον, το λαό τον οδηγούν στα άκρα. Και άκρα είναι το να μην έχει καμία άλλη διέξοδο παρά μόνο να χρησιμοποιήσει και αυτός βία. Δηλαδή τη βία της ανατοπής μιας κυβέρνησης με αυτή την έννοια. Λοιπόν, αυτό παρά να καταδικάσουν και να προλάβουν οι κυβερνώντες. Τη βία του λαού φοβούνται. Τη βία ενός λαού που είναι αποφασισμένος να ρίξει μια κυβέρνηση και ένα καθεστώς συνολικά, το οποίο δεν νοιάζεται απλά. Είναι τόσο αδίστατο ώστε να επιθυμεί την εξόντωση, τη μαζική εξόντωση ενός ελληνικού ολόκληρου λαού. Αυτό απεικονίζει η θεωρία των δύο άκρων. Στην ιστορία μας μάλιστα, εγώ θα έλεγα το εξής, ότι όσο είναι τελείως ανιστόρητοι, θα πρέπει να το προσέξουμε λιγάκι, γιατί η θεωρία των δύο άκρων χρησιμοποιήθηκε στο Μεσοπόλεμο για να μας έρθει η μεταξική διαδορία της 4ης Αυγούστου του 1936, και πάλι στη λογική των δύο άκρων μας οδηγήθηκε το πολιτικό σύστημα στα Ιουλιανά του 65 για να ανοίξει ο δρόμος του 67 στη Χούντα. Όποιοι ονειρεύονται να οδηγήσουν την Ελλάδα σε ένα νέο 67, και είναι αναμφίβολο ότι το ονειρεύεται ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Και μάλιστα αυτό ακριβώς έχει δημιουργήσει και σοβαρό πρόβλημα και στην παράταξή τους. Γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ παραδοσιακά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που τέλος πάντων, ρε παιδί μου, το κόμμα τους ιδρύθηκε στην μεταπολίτευση, όχι στη μεταχούντευση. Ο Σαμαράς έχει μεταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία σε κόμμα μεταχούντευσης. Λοιπόν, θέλουν οπωσδήποτε να πάνε προς τα εκεί τα πράγματα. Γιατί δεν μπορούν να κυβερνήσουν διαφορετικά.
και να εφαρμόσουν τις πολιτικές που θέλουν. Αν νομίζουν όμως ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται στην κατάσταση του 65 για να τον πάνε το 67, και αν πιστεύουν ότι οι πολιτικές δυνάμεις που εκφράζουν τον ελληνικό λαός με τον Α ή με τον Β τρόπο, με τις Α ή με τις Β θέσεις, είναι σε τέτοια κατάσταση ύπνωσης ή παρέτησης, όπως ήταν το 65 που τους πιάσανε με τις πιζάμες οι χουντικοί το 67, κινούνται ύπνον βαθύ. Είπατε ότι δεν υπάρχει διέξοδος, δεν υπάρχει βία από την εξουσία, το ίδιο να κάνει και ο πολίτης. Πώς σχολιάζεται όμως το γεγονός ότι παρά αυτή την βία που λέτε πως ασκείται από την κυβέρνηση στις εκλογές, τα ποσοστά που παίρνουν τελικά καταφέρουν και σχηματίζουν κυβερνήσεις και ο λαός τους τιμωρεί μεν, αλλά τελικά οι ίδιοι καταφέρουν και αναλαμβάνουν και πάλι την εξουσία με τους δημοκρατικούς, ας πούμε, θεσμούς. Έχετε δίκιο, αλλά πάρτε υπόψη πως λοιπόν γίνονται οι εκλογές. Δηλαδή, πέρα από το πώς γίνονται οι εκλογές, καλπονοθετικά συστήματα, εκβιαστικά διλήμματα, βομβαρδισμός τρομοκρατίας μέσω μαζικής ενημέρωσης και άλλη ώρα όπως αυτή την εποχή. Έτσι, για παράδειγμα, κανένας δεν συζητάει τα πραγματικά προβλήματα του ελληνικού λαού. Όλοι συζητάνε τα περί Χρυσής Αυγής. Ναι, βεβαίως να συζητήσουμε για ένα νεοναζιστικό μόρφωμα, αλλά ρε παιδί, συγχωρείτε, δηλαδή εδώ πεθαίνει κόσμος και πεθαίνει κόσμος καθημερινά. Και δεν πεθαίνει από τους χρυσαυγίτες, πεθαίνει από την επίσημη πολιτική του κράτους. Λοιπόν, όμως πέρα από αυτό, να σκεφτούμε πότε γίνονται εκλογές. Όποτε θέλει ο λαός ή όποτε θέλουν αυτοί που θέλουν να χειραγωγήσουν τον λαό. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα τον Φεβρουάριο του 12 ένα 1.000.000 Έλληνες είχαν κατέβει στην Αθήνα φωνάζοντας ενάντια στο δεύτερο μνημόνιο που συμβαίνει τότε, γιατί δεν γίνονται τότε εκλογές. Να σας πω εγώ το τι θα έρθει αποτελέσματα θα βγάζει η κάλπη. Αλλά το αφήσανε 4 μήνες να αιτηθεί ο λαός να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα με μια βομβαρδισμό μέσω μαζικής ενημέρωσης και μετά τον σύρανε σε μια εκλογική αναμέτρηση χωρίς καμιά προοπτική ή τουλάχιστον εναλλακτικές επιλογές, τουλάχιστον όπως καταλαβαίνει ή όπως ενημερώνει το ελληνικός λαός. Έτσι. Αν λοιπόν είχαμε πραγματική δημοκρατία και γινόταν εκλογές κάθε φορά που υπάρχει σαλίδα ανάμεσα στη λαϊκή τέλεση και στην έκβαση του κοινοβουλίου, τότε τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. Παράδειγμα, ποιος σήμερα πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά αυτόν τον τόπο να έχει έστω και το 20% του εκλογικού σώματος? Κανένας. Δηλαδή υπάρχει πλήρης αναντιστοιχία λαού και κοινοβουλίου. Όμως ένα κοινοβούλιο το οποίο δεν αντιστοιχεί στο παραμικρό στη Λαϊκή Βουλή, εγώ δεν θα πω για όλα τα κόμματα, αλλά ακόμη και οι δημοσκοπήσεις δικές τους, τη Δημάρχη δείχνουν εκτός Βουλής. Το ΠΑΣΟΚ ανύπαρκτο. Η Νέα Δημοκρατία είναι συζητήσιμο αν βρίσκεις κάποιον δημιουργείς. Προσωπικά δεν πετυχαίνω. Δηλαδή, μου είναι δύσκολο να βρω. Θα μου πεις, μπορεί να ντρέπει το άλλο, θα μου πει. Αλλά και έτσι όμως, είναι ένα ζήτημα, σωστό. Λοιπόν, τότε γιατί δεν πρέπει να γίνουν τώρα εκλογές? Αν είτε στη γερμανική δημοκρατία, και την κοινοβουλευτική που έχουμε τέλος πάντων και που συνηθίσαμε να ονομάζουμε δημοκρατία. Δημοκρατία στην πραγματικότητα είναι όταν ο λαός παίρνει τις αποφάσεις. Δεν έχει κάποια άλλη στο όνομά του. Αλλά τέλος πάντων, έστω αυτό το πράγμα. Γιατί πάμε σε εκλογές, να δούμε ποια είναι η αποτύπωση. Ποιος είναι ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Βεντζέλο που μεταξύ τους συμφώνησαν ότι δεν χρειαζόμαστε εκλογές τώρα? Υπάρχει ένα... Άρα λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι ο λαός. Το ζήτημα είναι κυβερνήσεις και το σύστημα το πολιτικό συνολικά και το πολιτιακό που επιτρέπει σε κυβερνήσεις και στο πολιτικό σύστημα ευρύτερα, εγώ θα έλεγα, να χειραγωγούν τον λαό, να τον εξωθούν σε συγκεκριμένες καταστάσεις έτσι ώστε να του υποκλέψουν την ψήφο του. Και πολιτικά και συνειδησιακά και διαμέσου του εκλογικού συστήματος. Με αυτή την έννοια, γι' αυτό και ένα από τα βασικά αιτήματα του και του ΕΠΑΜ είναι επιτέλους να αποκτήσουμε δημοκρατία. Δεν μπορείς να μου κλέβεις την ψήφο. Δεν μπορείς να μου τάζεις και μετά να μου λες «Α, συγγνώμη, λάθος» και να μου μεταχειρίζεσαι την ψήφο μου σαν λευκή επιταγή. Δείτε και την περίπτωση της Χρυσής Αυγής. Πολλοί βγήκαν και είπαν το εξής εξωφρενικό. Μα είναι νόμιμο κόμμα. Κακός είναι νόμιμο κόμμα. Πού ήταν ο Άριος Πάγος να εξετάσει το ποινικό μητρό όλων αυτών των κυρίων και κυριών που βγαίνανε? Δεύτερον, εμάτι ψήφισαν 400.000-500.000 κόσμους, βεβαίως. Αλλά η ψήφος είναι η προσωρινή, στιγμιαία αποτύπωση της πρόθεσης του εκλογικού σώματος. Δεν είναι η ιδιοκτησία του κόμματος που παίρνει ψήφους. Από πού και σπου.
από πού και ως πού, το ότι εγώ σε μια συγκεκριμένη στιγμή ψηφίζω εσένα ή κάποιον άλλο, πρέπει εσύ να την πάρεις αυτή την ψήφο και να είναι το δικό σου άλοθη για να κάνεις ό,τι θέλεις. Από εγκλήματα μέχρι αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Τι σου λέει δημοκρατία ένα. Δεν είναι δημοκρατία απλά. Και μια τελευταία ερώτηση για να σας αποδεσμεύσω. Έχετε αποδείξει καλός ή κακός ότι πάντα είστε μάντης και μάλιστα κακών. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για το επόμενο διάστημα σχετικά με την οικονομία, την πολιτική κατάσταση και γενικότερα για τη χώρα? Η καινούργια φάση της ελληνικής κρίσης λέγεται αποπληθωρισμός. Μπήκαμε σε διαδικασία αποπληθωρισμού. Αυτό εμφανίζεται, αν θέλετε, εικονικά με όρους δικτών, όταν έχεις αρνητικό τιμάρισμο, αλλά ταυτόχρονα η εσωτερική ζήτηση στην οικονομία, δηλαδή η καταναλωτική και επενδυτική δαπάνη στην οικονομία, πέφτει με ραγδαίους όρους. Αυτό είναι ο αποπληθωρισμός. Τι είναι ο αποπληθωρισμός? Ο αποπληθωρισμός είναι η τελική, η τερματική φάση μιας κρίσης, από την οποία δεν είναι δυνατόν να ανακάμψει μια οικονομία όσο τηρεί τα πλαίσια, τα υπάρχοντα πλαίσια. Για να ανακάμψει μια οικονομία από αυτό, από αυτή πρέπει να αλλάξει ριζικά τα πλαίσια, τους όρους με τους οποίους λειτουργεί. Άρα λοιπόν, το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα θα είναι μεγαλύτερη καταστροφή επιχειρήσεων, θα δούμε ακόμη και τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις είτε να πτωχεύουν, είτε να μεταναστεύουν, είτε να λαιλαθούνται από τους εργοδότες τους και να σηκώνουν να φεύγουν αφήνοντας πίσω ερείπια, χαλάσματα ή κουβάρια. Αυτό θα εντείνει το πρόβλημα της απασχόλησης που ήδη υπάρχει και που είναι πάρα πολύ έντονο. Θα καταστραφεί η εσωτερική αγορά που έτσι αλλιώς βρίσκεται στο σημείο 0. Και από εκεί και πέρα η κυβέρνηση θα προσπαθεί να πληρώσει τους δανειστές με κομμάτια από την εθνική επικράτεια. Γιατί πλέον δεν θα έχει ούτε ροή εσόδων, ούτε κάποιο διαθέσιμο εισόδημα για να μπορέσει να αποσπά από εκεί τους πόρους που χρειάζεται για να δίνει τους ξένους δανειστές. Οπότε θα μπούμε σε μια φάση όπου η ελληνική επικράτεια θα θεμαχίζεται και θα πουλιέται. Και νομίζω ότι αυτό είναι που συζητάνε σήμερα οι κυβερνήτες με την Τρόικα και κυρίως τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Με 5 τίτλους εν κατακλείδη, η λύση ποια είναι κατά την άποψη του ΕΠΑΜ και τη δική σας? Το πρώτο πράγμα είναι με κανέναν τρόπο νέα συμφωνία για χρηματοδοτικό πακέτο. Σταματάμε εδώ και τώρα να πληρώνουμε το χρέος. Αυτό σημαίνει ότι αναγκαστικά πρέπει να μπούμε στη διαδικασία της διεθνούς κοινότητας και των διεθνών συνθηκών βάσει το διεθνές δίκαιο για να διαγράψουμε το μεγαλύτερο ή το σύνολο του δημόσιου χρέους της χώρας. Για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να σκεφτούμε στα σοβαρά τι μπορούμε να κάνουμε την οικονομία. Γιατί όσο είναι να πληρώνεις τους δανειστές, δεν σου περισσεύουν για την οικονομία. Το δεύτερο είναι, θα πρέπει στα σοβαρά να σκεφτούμε πώς μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε εδώ και τώρα την οικονομία, ειδικά σε συνθήκες αποπληθωρισμού. Τι σημαίνει πρακτικά για την αγορά αποπληθωρισμός? Εξαφανίζει το χρήμα. Πώς μπορεί να χρηματοδοτήσει μια οικονομία που βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση? Αν δεν μπορείς να πάρεις δανεικά, γιατί αυτός είναι ένας τρόπος, δάνεια δηλαδή, ο άλλος τρόπος είναι χρηματοδότηση με εθνικό κρατικό νόμισμα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αυτό το χρηματοδότηση με εθνικό κρατικό νόμισμα μπορεί να γίνει, είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην συσσωρεύσουμε χρέη. Το τρίτο είναι φυσικά παραγωγή και ανασυγκρότηση της χώρας. Επιτέλους να δίνουμε έμφαση στο πρωτογενή δευτερογενή τομέα της οικονομίας. Έτσι ώστε να τετραπλασιαστεί ο πρωτογενής στην πρώτη φάση, ακόμη και τον πρώτο χρόνο, σαν συμβολή στο ΑΕΠ της χώρας, και να διπλασιαστεί ο δευτερογενής στο ΑΕΠ της χώρας. Αυτό θα δώσει μια δυναμική στην ελληνική οικονομία που θα κάνει το εθνικό κρατικό νόμισμα σταθερό σαβράκο. Γιατί το νόμισμα, το εθνικό κρατικό, πάντα απηχεί τη δυναμική της οικονομίας. Αν μια οικονομία είναι δυναμικά αναπτυσσόμενη, σταθεροποιείται το νόμισμα. Αν δεν είναι, φτερό στον άνεμο. Αλλά για να το κάνουμε αυτό το πράγμα, πρέπει να φύγουμε από τις δεσμεύσεις που έχουμε στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς δεν υπάρχει τρόπος. Κύριε Καζάκη, ευχαριστούμε. Ήταν ο κύριος Καζάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, με δηλώσεις στο inveria.gr.